Από την αρχή ξέραμε ότι το παιχνίδι είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά και δύο ομάδες το θέλανε να το κερδίσουν. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο υπήρχε μια ισορροπία. Η ομάδα του Πόρου προσπαθούσε να παίξει κυρίως με μεγάλες μπάλες στην πλάτη της δικιάς μας άμυνας. Στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά εμείς δεν είμαστε καλοί. Τους δώσαμε μέτρα στο γήπεδο. Βάλανε ένα γκολ που νομίζω ήταν λίγο τυχερό και κερδίσανε. Ακολουθεί δύσκολο πρόγραμμα για εμάς πραγματικά και θα πρέπει να... μονόδρομος είναι μονάχα η δουλειά. Και θα είμαστε αισιόδοξοι να πάμε να παίξουμε τα επόμενα παιχνίδια, να τερματίσουμε όπου μπορούμε ψηλότερα. Ξέραμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Μια ομάδα αρκετά καλή, που είχε προερχόταν από ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εμείς είχαμε προετοιμαστεί, θεωρώ, κατάλληλα. Ήρθαμε εδώ πέρα, όπως πάμε και σε κάθε γήπεδο, για να διεκδικήσουμε τους 3 βαθμούς. Το ίδιο κάναμε και σήμερα. Θεωρώ ότι η νίκη μας ήταν πέρα για πέρα δίκαια. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν στα πρώτα 30 λεπτά, θεωρώ ότι είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν μας δημιουργήσε προβλήματα ο αντίπαλος. Είχαμε ένα 8-10 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο που χάσαμε τη συνοχή μας σαν ομάδα. Είχαν μια ευκαιρία η ομάδα του Σίγκα και σε μια πάρα πολύ καλή απέκρουση του τερματοφύλακά μας. Όμως νομίζω ότι στο τέλος του ημιχρόνου είχαμε ένα δοκάρι στο φάουλ που εκτελέσαμε και θα μπορούσαμε να προηγηθούμε. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο μας ανήκει ολοκληρωτικά. Ήμασταν η ομάδα που έψαχνε τη νίκη, ήμασταν η ομάδα που είχε προϋποθέσεις και ευκαιρίες για να βάλει γκολ. Είχαμε άλλο ένα δοκάρι, βάλαμε ένα γκολ και νομίζω ότι η νίκη μας είναι πέρα για πέρα δίκη. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Θέλω να πω ότι πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, καλοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που μας έλειπε, νομίζω ότι έχουμε αποκτήσει τώρα πίστη στις δυνατότητές μας. Θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα, βλέπουμε κάθε μας ξεχωριστά και ευελπιστώ και μου δείχνουν τα παιδιά ότι τελικά θα καταφέρουμε αυτό που φαινόταν στην αρχή ακατόρθωτο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΣΥΝΚΑ για τη φιλοξενία και εύχομαι καλή συνέχεια. Εντάξει, ένα παιχνίδι που το θέλαμε πολύ και οι δύο ομάδες. Πιστεύω δουλέψαμε όλη τη βδομάδα πολύ προσεκτικά πάνω σε αυτό το μάτς. Όλοι μαζί, όλη η ομάδα δουλέψαμε πολύ σκληρά και σαν οικογένεια καταφέραμε και πήραμε το μάτς. Θέλαμε αυτούς τους 3 βαθμούς για να ανεβούμε σιγά σιγά. Βλέπω ότι μέρα με τη μέρα η ομάδα ανεβαίνει όλο και πιο πολύ και στο τέλος ελπίζω να καταφέρουμε το στόχο μας. Είμαστε μια ομάδα που δεν μας αξίζει να είμαστε σε αυτή τη βαθμολογική θέση. Πιστεύω μέρα με τη μέρα και με τη βοήθεια των προπονητών μας και των παιδιών, σιγά σιγά η ομάδα θα πάει εκεί που αξίζει. Εντάξει, ήταν γκολ, είδα την μπάλα να στρώνεται, απλά σημάδευσα και σούταρα.